Στο σημερινό μας σημείωμα θα μιλήσουμε για τον βασιλιά Γεώργιο τον Δεύτερο, ο οποίος κυβέρνησε από το 1935 μέχρι και το 1947. Βλέπουμε τις εφημερίδες εποχής, την Ελευθερία, που αναφέρουν την είδηση του θανάτου του. Η Ελευθερία, το Εμπρός και γενικότερα άλλα μέσα της εποχής εκείνης. Εδώ στην εικόνα του Εμπρός της επόμενης μέρας, από την κηδεία, βλέπουμε εικόνες από τη μεγαλειώδη πομπή. Στην πομπή αυτή παραβρέθηκαν και ο διάδοχος, ο βασιλιάς Παύλος, ο οποίος ορκίστηκε την επόμενη μέρα, κρατάει δίπλα τον Κωνσταντίνο τον Δεύτερο, που πέθανε πριν λίγες μέρες. Είναι ο μόνος βασιλιάς που δεν κόπηκαν νομίσματα με την κεφαλή του, εκτός από αυτά τα δύο αναμνηστικά που βλέπετε, ένα χρυσό εκατοντάδραχμο, που βγήκε σε 200 τεμάχια όλα και όλα, και ένα 20 δραχμό επίσης χρυσό, και αυτό με μικρό τυράζ. Βλέπουμε τώρα εδώ σκηνές από την άφηξη των επισήμων στην κηδεία του βασιλιά Γεωργίου του Β', η βασιλική οικογένεια, πριγκίπισσες κλπ. Η κηδεία έγινε στις 6 Απριλίου του 1947, Παραβρέθηκαν, είπαμε, ξένοι αξιωματούχοι και όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που ήταν στη Μητρόπολη για την εκρώση με ακολουθία. Θα δούμε αργότερα ότι μετά το πέρας της τελετής το φέρετρο τοποθετήθηκε σε ειδικό κυλίβαντα και με τελετουργική πομπή που συμμετείχαν τιμητικά αιγήματα, η εκκλησιαστική ηγεσία, η βασιλική οικογένεια, η επίσημη πολιτική. Πλήθος κόσμου, βλέπετε απλοί άνθρωποι του λαού πιο κάτω, παρακολούθησαν την πομπή που πέρασε από τους οδούς Πανεπιστημίου και Πατησίων μεταξύ άλλων. Μετά ισορρός, όπως βλέπουμε σε μια εικόνα, τοποθέτηκε σε τεθωρακισμένο όχημα και μεταφέρθηκε στο Τατόι, όπου έγινε και ταφή. Στο Τατόι ακολούθησαν και πολλοί απλοί άνθρωποι του λαού, με καράμαξες, με τα ζώα, με ό,τι μέσο μπορούσαν εκείνη την εποχή. Ο πρωθυπουργός ήταν ο Δημήτριος Μάξιμος, θα τον δείτε στο τέλος του βίντεο. Και μαζί με άλλα μέλη της κυβερνήσεως καταθέτουν μάλιστα και στεφάνι στον τάφο. Από εκείνη τη μέρα βασιλιάς ήταν ο Παύλος, ο πατέρας του Κωνσταντίνου του Δευτέρου. Ας δούμε την υπόλοιπη παρουσίαση. Ο Γεώργιος, ο Δεύτερος, γεννήθηκε στη Δεκέλεια στο Τατόι, δηλαδή το βράδυ της 7ης Ιουλίου, με το παλαιό ημερολόγιο 19, αν θέλουμε το καινούριο, του 1890. Ήταν πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα τότε διαδόχου και μετέπειτα βασιλιά Κωνσταντίνου και της πριγκίπισσας Σοφίας της Προσίας. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος που εκτελούσε τότε καθήκοντα τη βασιλιά, ανήγγειλε, λέει, το χαρμόσυνο γεγονός στο Γεώργιο τον πρώτο που ήταν τότε στην Ευρώπη, στη Βασίλισσα Όλγα που ήταν στη Σεβαστούπολη, στη Ρωσία, και στον Πρωθυπουργό τον Τρικούπη με το τηλεγράφημα «Αγαπητή Σοφία, έτεκεν ιών». Χαρακτηριστικά έλεγε. Η είδηση της γέννησης του πρίγκιπα και του επίδοξου διαδόχου χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από τους Αθηναίους, ενώ στις 11 η ώρα τα πυροβολία της Αθήνας, που ήταν τότε στο λόφο των νυμφών, στο αστεροσκοπείο, έριξαν 121 κανιβολισμούς. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, ο Πρωθυπουργός με άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο της Αθήνας έφτασαν στη Βασιλική Έπαυλη για να συγχαρούν τον Αντιβασιλέα. Ένα μήνα περίπου μετά τη γέννηση, σε περιορισμένο κύκλο προσκεκλημένων, τελέστηκε στο παρεκκλήσι της Βασιλικής Έπαυλης από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο η βάφτιση του νέου πρίγκιπα, παίρνοντας το όνομα Γεώργιος. Ανάδοχή του, η μετέπειτα βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας Αλεξάνδρα, η αδερφή του Γεωργίου του Πρώτου δηλαδή, ο αυτοκράτορας Γερμανίας, ο βασιλεύς της Δανίας, ο διάδοχος της Ρωσίας, σαν εκπρόσωπος του Τσάρου, και η αδερφή του διαδόχου, πρίγκιπες Γεώργιος και Νικόλαος. Ο πρίγκιπας Γεώργιος τέθηκε πρώτος στη σειρά διαδοχής, προφανής διάδοχος για το θρόνο της Ελλάδας μετά τον πατέρα του. Ο Γεώργιος Β' θα λέγαμε ήταν από τις πιο δραματικές φυσιογνωμίες της ιστορίας μας. Σε γενικές γραμμές ακολούθησε τον πατέρα του στη διάρκεια της ζωής του, υπηρέτησε γι' αυτό στο στρατό σαν υπασπιστής του, ήταν στο πλευρό στη διάρκεια της σύγκρουσης με τον Βενιζέλο, τα είδε όλα αυτά. Τον ακολούθησε το 1917 στην εξορία και τότε παραμερίστηκε στη σειρά διαδοχής κατόπιν απαιτήσεως της Αντάντ από το μικρό του αδερφό τον Αλέξανδρο, τον γνωστό άτυχο βασιλιά, λίγο ετή θητεία στο θρόνο, επέστρεψε από την εξορία του 1920, όταν έχασε ο Βενιζέλος και παρενορθώθηκε η μοναρχία στην Ελλάδα. Μετά την καταστροφή τώρα τη Μικρασιατική και το κίνημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 1922 και την παρέτηση του Κωνσταντίνου, τον διαδέχθηκε για σύντομο διάστημα σαν βασιλεύς ο Γεώργιος, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1922. Όμως, 10 μήνες μετά, αναγκάστηκε από την επαναστατική κυβέρνηση να εγκαταλείψει την Ελλάδα.
κηρύχθηκε από την απόφαση της Βουλής, έκπτωτος αυτός και ολόκληρη δυναστεία. Έμειναν 11 χρόνια στην εξορία για να επανέλθει μετά από δημοψήφισμα που είναι το 1935. Ο Γιώργιος μαζί με τον Ιωάννη Μεταξά που κυβερνούσε τότε έθεσαν τις βάσεις να προετοιμαστεί η χώρα για τον πόλεμο που ήταν προφανές ότι ερχόταν. Όταν τα ναζιστικά στρατεύματα μπήκαν στην Αθήνα, μαζί με την κυβέρνηση του Τσουδερού, έφυγαν για την Κρήτη. Και όταν και η Κρήτη έπεσε, τότε έφυγαν για το Κάιρο. Με την απελευθέρωση της Ελλάδας, υποχρεώθηκε να παραμείνει στο εξωτερικό για να δεχθεί την αντιβασιλεία. Κλήθηκε να βασιλεύσει επίσημα το 1946, αλλά για 6 ουσιαστικά μήνες. Πέθανε μετά. Σύζυγός του ήταν η πριγκίπισσα της Ρουμανίας Ελισάβετ. Το ζευγάρι δεν επέξε παιδιά και χώρισαν τελικά μάλιστα στις 6 Ιουλίου του 1935, λίγο πριν γυρίσει ο Γιώργος στην Ελλάδα. Δεν έχουμε κάτι να πούμε βασικότερο. Για την παλινόρθωση να πούμε ότι μετά το στρατιωτικό κίνημα των Παπάγου Ρέπα Οικονόμου στις 10 Οκτωβρίου του 1935, που το οργάνωσε ο Κονδύλης, καταργήθηκε η βασίλευση δημοκρατία και έρθει σε ισχύ το Σύνταγμα προσωρινά, το Σύνταγμα του 11. Αυτό έγινε με ψήφισμα της 5ης Εθνοσυνέλευσης. Επίσης, ορίστηκε το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου του 1935, που θα έκανε επίσημα αν ο λαός δέχεται ή δεν δέχεται την επαναφορά της βασιλείας. Έτσι αποκαταστάθηκε στο θρόνο του. Μερικοί το χαρακτήρισαν αμφιλεγόμενο το δημοψήφισμα αυτό. Αμέσως μετά την επιστροφή του, τον Νοέμβριο του 1935, επιχείρησε να συμφιλειώσει όλες τις πολιτικές παρατάξεις και έκανε υπηρεσιακή κυβέρνηση με τον καθηγητή της νομικής σχολής Κωνσταντίνο Δημεριτσή. Και έκανε επίσημες εκλογές κανονικές 26 Ιανουαρίου του 1936 με απλή αναλογική. Βέβαια, καμιά παράταξη τότε δεν πήρε αυτοδυναμία. Και από αυτές τις συνθήκες, και θέλοντας να αποτρέψει το σχηματισμό κάποιες άλλες πιθανόν αντιβασιλικές κυβέρνησης, επέτρεψε το Μεταξά, ηγέτη ενός μικρού κόμματος, να σχηματίσει κυβέρνηση με την ενοχή των μεγάλων κομμάτων. Βέβαια, εκείνος αργότερα στις 4 Αυγούστου επέβαλε τη δικτατορία του, καθιστώς 4 Αυγούστου. Μετά έχουμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την επαναφορά του στην ισχύ. Είπαμε ότι είναι από τους λίγους βασιλιάδες που δεν βγήκε νόμισμα με την κεφαλή του, όπως ήταν τότε το έθιμο σε όλη την Ευρώπη. Για την κηδεία, τα υπόλοιπα τα είπαμε, τα αναφέραμε στην αρχή. Αυτά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.